Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, το βιβλίο που παρουσιάσαμε σήμερα δίνει αδρά και ανάγλυφα την προσωπικότητα του Νίκου Καραντινού. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, αφού τόσο οι συγγραφέας, αλλά και όσοι γράφουν στο βιβλίο τις αναμνήσεις τους, είναι άνθρωποι που τον έζησαν στους συνδικαλιστικούς αγώνες, στη δημοσιογραφία, στη δουλειά του στο ριζοσπάστη. Είναι άνθρωποι που μοιράστηκαν μαζί του την αγωνία για ένα καλύτερο αύριο του λαού, για τον καθημερινό μόχθο των ανθρώπων της δημοσιογραφίας, τη βεβαιότητα ότι μπορεί να χτιστεί μια νέα κοινωνία όπου ο εργαζόμενος θα είναι αφέντης στον πλούτο υλικό και πνευματικό που αυτός ο ίδιος με το μόχθο του παράγει. Νομίζω ότι η προσωπικότητα του Νίκου Καραντινού είναι η σύνθεση, η συνισταμένη δύο δυνάμεων. Πρώτα, της μεγάλης παράδοσης κοινωνικών αγώνων και εξεγέρσεων των λαϊκών στρωμάτων στα Επτάνησα και μάλιστα στην Κεφαλονιά, αγώνων που ξεκινούν από την εποχή των Βενετών και φτάνουν μέχρι σήμερα, αλλά και της πρωτοποριακής θεωρίας του επιστημονικού σοσιαλισμού που εκφραστής της σε πολιτικό επίπεδο ήταν και είναι το κόμμα της εργατικής τάξης, το τιμημένο ΚΚΕ, που μας φιλοξενεί σήμερα. Αυτή η σύνθεση της αγωνιστικής παράδοσης με τη θεωρία του μαρξισμού-λενινισμού έδωσε αγωνιστές από ατσάλι με κράμα αφάνταστης αντοχής. Ποιον να αναφέρει κανείς είναι πολύ. Λέω 2-3 ονόματα, τον Αντώνη Αμπατιέλο, τον Γιωργάτο, τον Γεράσιμο Γρηγοράτο, τον Θρυλικό Αστρακόγιανο και πολλούς άλλους. Ένας από αυτούς ήταν ο Νίκος Καραντινός. Ο άνθρωπος αυτός πέρασε από πολλά σχολεία και πρώτα απ' όλα στα παιδικά του χρόνια έζησε το σκληρό σχολείο του κάμπου, τον μόχθο του ξωμάχου, την αγωνία του μήπως μια βροχή χαλάσει τη σοδιά και τον αφήσει στο έλεος του εμπόρου, που ήταν αμφίβολο αν και με ποιους όρους θα του κάνει πίστοση. Το δεύτερο σχολείο, χοντροκομμένο αλλά αναμφισβήτητα σπουδαίο, που πέρασε ήταν η Λαχαναγορά. Εκεί είδε την εκμετάλλευση και την έζησε στο πετσί του. Ξύπναγε, όπως έλεγε ο ίδιος, αξιμέρωτα για να προλάβει να ανοίξει την πόστα, το μαγαζί. Όλα αυτά γέννησαν την αναζήτηση για έναν καλύτερο κόσμο. Και οι πρώτες επαφές στο γυμνάσιο με τους συμμαθητές του και καθηγητές όπως ο αξέχαστος Διονύσης Ρατσιάτος την ενίσχυσαν. Έγινε μέλος της ΟΚΝΕ την εποχή της 4ης Αυγούστου, επιλογή που μπορούσε κάποιος να την πληρώσει με φυλακή, εξορία, βασανιστήρια. Και από τότε έμεινε πιστός στα ιδανικά του σοσιαλισμού, στο κόμμα της εργατικής τάξης. Με την δημοσιογραφία ήρθε σε επαφή, όπως είπαν όσοι μίλησαν, στα χρόνια της κατοχής, όταν ανέλαβε την έκδοση στα παράνομα τυπογραφεία κάτω από την πότα των Γερμανών του παράνομου τύπου της εφημερίδας της ΕΠΟΝ νέας γενιάς. Πρέπει να πούμε ότι ιδανικό του πρότυπο θεωρούσε τον Κώστα Βιδάλη και προσπάθησε μέχρι το τέλος της ζωής του να μεταφερθεί στη νέα γενιά, στις επόμενες γενιές, η εικόνα αυτών των αγώνων, όχι αποδυναμωμένη, όχι ας πούμε ταξική, αλλά όπως έγινε. Τον ενδιέφερε ιδιαίτερα να περάσουν τα ιδανικά της ΕΠΟΝ στη νέα γενιά, τα ιδανικά ενός αγωνιστικού, ενός ανθρώπου αγωνιστή, όχι ενός ανθρώπου συμβιβασμένου με σκυμμένο το κεφάλι που προσαρμόζεται σε ό,τι του ζητάει το κατεστημένο. Θυμάμαι κάποτε ότι μου είπε, ο αγωνιστής οριμάζει όπως το σταφύλι στον κάμπο, σιγά σιγά με τη βροχή, τον ήλιο, το κρύο. Μου είχε πει ακόμα ότι κάθε μέρα δίνει ο κάθε άνθρωπος εξετάσεις, και σαν αγωνιστής και σαν άνθρωπος.
Και δεν είναι πάντοτε βέβαιο ότι πετυχαίνει, είναι προσπαθεί κανείς. Θυμότανε ακόμα ένα επίγραμμα το οποίο είναι ελληνιστικό και τους το έλεγε ο καθηγητής τους, ο αξέχαστος Νίκος Βέης. Σε ένα αμπέλι μπήκε μια κατσίκα και το έτρωγε και είπε το αμπέλι, κι αν οστηρίζα εσύ με φας, στα φίλη εγώ θα κάνω, για το κρασί που θα χυθεί στο θάνατό σου απάνω. Αυτό που έδινε τη βεβαιότητα πως ό,τι και να κάνουμε το καινούριο θα νικήσει, έχει μείνει στη μνήμη μου. Θέλω να ευχαριστήσω την συγγραφέα Εύα Νικολαίδη, όσους ασχολήθηκαν με την δημιουργία του βιβλίου και το εκδοτικό, την σύγχρονη εποχή για την επεξεργασία του. Και πριν κλείσω, ήθελα να θυμίσω τα λόγια που είπε ο αξέχαστος σύντροφος Χαρίλαος Φλωράκης. Οι ζευγάδες φεύγουν, η σπορά όμως μένει. Και η σπορά κάποια στιγμή δίνει καρπούς. Όσο υπάρχουν νέοι άνθρωποι, ακόμη δημοσιογράφοι, αγωνιστές που ακολουθούν τον δρόμο του Νίκου Καραντινού, πιστεύω ότι αυτός μένει ζωντανός και η δουλειά του, το έργο του δεν έχει χαθεί. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ.